κατάσταση λοιπόν στις υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου αντικατοπτρίζει και επιβεβαιώνει την αντιμεταναστευτική και αντιπροσφυγική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων. Οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ερχόμαστε αντιμέτωποι με τεράστια υποστηλέχωση και ελαστικές σχέσεις εργασίας. Ενδεικτικά τα στοιχεία. Σχεδόν 70% των εργαζομένων του Υπουργείου, περίπου 40% στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών, είναι εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου χρόνου και με διάφορες σχέσεις εργασίας. Μόνο στην Υπηρεσία Ασύλου εργάζονται πάνω από 500 συμβασιούχοι που ανανεώνονται από το 2016 και σχεδόν 350 μόνιμοι. Το πάζλ συμπληρώνεται με εργαζόμενους με συμβάσεις από εταιρείες ενοικίας εργαζομένων για λογαριασμό του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο, με εργαζόμενους με κοινοφελή προγράμματα στις δομές της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και Ταυτοποίησης και εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων. Μιλάμε για εργαζόμενους σε καθεστώς ομοιρίας, με συμβάσεις ακόμα και ενός μήνα που δεν ξέρουν κάθε φορά αν θα ανανεωθούν. Για μας, ας πούμε, χαρακτηριστικό παράδειγμα η Διερμηνία, απαραίτητη βέβαια στις υπηρεσίες μας, που παρέχεται από μη κυβερνητική οργάνωση με συμβάσεις μηνιαίες και το ωράριο σε κάθε σύμβαση, την επόμενη, καθορίζεται από τις εκτιμόμενες ενέργειες για κάθε γλώσσα. Ή βέβαια οι συμβασιούχοι της Υπηρεσίας Ασύλου, που εδώ και 8 χρόνια απειλούνται κάθε χρόνο με απόλυση και στο τέλος ανανεώνονται γιατί χωρίς αυτούς η υπηρεσία κυριολεκτικά θα καταρρεύσει. Ακόμα και η πολυδιαφημισμένη Γενική Γραμματεία Ευαλώτων του Υπουργείου Μετανάστευσης τηλεφώνεται κατά τα 5 έκτατης από εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις. Το ζήτημα των ελαστικών σχέσεων εργασίας στις υπηρεσίες μας, το αίτημα για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, αποτελούν προμετωπίδα της πάρης των σωματείων μας. Τι μας λένε όμως τα στελέχη του Υπουργείου? Το μεταναστευτικό προσφυγικό λέει είναι προσωρινό, είναι ευμετάβλητο. Οι ροές δεν είναι πάντα ίδιες, άρα δεν χρειάζονται και μόνιμες προσλήψεις. Τι μας λέει η εμπειρία μας όμως? Ότι όσο και αν αυξομειώνονται οι ροές, η καπιταλιστική βαρβαρότητα δεν σταματάει να γεννάει φτώχεια, πόλεμο, μετανάστευση και προσφυγιά. Καμιά δικαιολογία λοιπόν δεν υπάρχει για την ομοιρία χιλιάδων εργαζομένων. Αντί για μόνιμες προσλήψεις, και αναφέρθηκε από την Κατερίνα Τηγεράκη πριν από λίγο, επιλέγεται εδώ πέρα και στο μεταναστευτικό προσφυγικό η ψηφιοποίηση των διαδικασιών. Μεταφράζεται βέβαια στις υπηρεσίες μας αυτό σε χώρες υπηρεσιών σε ιδιώτες, αυτό που αναφέρθηκε πρόσφατα με τα βιομετρικά στοιχεία στην Υφήση Αλλοδαπών, στην Υπηρεσία Ασύλου σε αύξηση των απομακρυσμένων ενεργειών, ακόμα και συνεντεύξεων, που σημαίνει και μείωση προσωπικού και μηδαμινές προσλήψεις, σε συνθήκες ολοένα και μεγαλύτερες εντατικοποίησεις της δουλειάς μας. Και όλα αυτά τα παραδείγματα καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνουν και για τα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων. Μεταφράζεται σε χτύπημα των όποιων δικαιωμάτων των ξεριζωμένων στην πρόσβαση στο άσυλο ή σε άλλα νομιμοποιητικά έγγραφα, γιατί αν θέλετε η πολυδιαφημισμένη σβελτάδα των αρχικών αιτήσεων δίνει τη σκητάλη σε μεγάλες καθυστερήσεις στην εξέταση των αιτημάτων και είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα των διευθύνσεων αλλοδαπών, που έχουν αποκλειστικά ψηφιοποιημένο σύστημα, που εξετάζουν σήμερα τα αιτήματα του Φλεβάρι του 2022. Από την άλλη, στην Υπηρεσία Ασύλου το έχουμε με την εξής έκφραση. Επικοινωνία με τους ετούντες σχεδόν αποκλειστικά με mail ή μέσα από ψηφιακές πλατφόρμες του Υπουργείου. Δεν δαιμονοποιούμε εδώ πέρα την τεχνολογία, αλλά να σκεφτούμε τι σημαίνει ηλεκτρονική επικοινωνία με ευάλωτους ανθρώπους, πολύ συχνά αναλφάβητους. Ακόμα και αποφάσεις για τα αιτήματά τους επιδίδονται με ηλεκτρονικά μέσα, σοβαρό βέβαια το ενδεχόμενο όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μην λαμβάνουν πραγματικά γνώση των αποφάσεων για το αίτημά τους. Συνεπώς να χάνουν τις προθεσμίες που προβλέπονται, ακόμα και να μένουν χωρίς έγγραφα. Τρίβουν τα χέρια τους λοιπόν, αν θέλετε, τα δικηγορικά γραφεία, όταν οι ξεριζωμένοι έρχονται αντιμέτωποι με το τέρας της ψηφιοποιημένης διοικητικής διαδικασίας και αναγκάζονται να προσφύγουν σε αυτά με κόστος εκατοντάδων ευρώ για τον καθένα τους. Είναι φανερό τελικά πως η εξέλιξη της τεχνολογίας τελικά αξιοποιείται σε βάρος των προσφύγων μεταναστών και όχι για την προστασία τους και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. Και όλα αυτά σε συνθήκες άθλιων υποδομών στις υπηρεσίες μας. Όταν σε πολλά γραφεία δεν έχουμε τα στοιχειώδη για να δουλέψουμε, καρέκλες, μελάνια για εκτυπωτές, στοιχειωδώς λειτουργικούς υπολογιστές και με τη δουλειά βέβαια να εντατικοποιείται όλο και περισσότερο. Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου καλούμαστε να αποφασίσουμε για τη ζωή και το μέλλον ξεριζωμένων ανθρώπων που βιώνουν ουσιαστικά μια τραγωδία με ένα νομοθετικό πλαίσιο που συνεχώς αλλάζει προς το χειρότερο. Οι fast track διαδικασίες, για παράδειγμα, που ήδη αναφέρθηκαν, στο άσυλο αποτελούν κανονικότητα. Εφαρμόζονται ήδη για μια σειρά χώρες καταγωγής που θεωρούνται εξορισμού ασφαλής και συνεπώς δεν στοιχειοθετούν προσφυγικό προφίλ για τους ξεριζωμένους από αυτές, οδηγώντας σε μαζικές απορρίψεις αιτημάτων ασύλου και μαζικές απελάσεις. Και το ίδιο ισχύει και για το απαράδεκτο καθεστώς των ασφαλών τρίτων χωρών, αυτή την πρώτη χώρα ασύλου, έτσι τουλάχιστον τη λέμε εμείς,
σύμφωνα με το οποίο χιλιάδες ξεριζωμένοι μπορούν και πρέπει να επιστρέψουν στην Τουρκία, την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία, να ζήσουν και να ζητήσουν άσυλο εκεί. Και ιδιαίτερα για την Τουρκία, είχε στρωθεί ήδη το έδαφος από την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία. Εκεί πάτησε ουσιαστικά η πρώτη εφαρμογή, πρώτη για την Τουρκία έγινε, που είχε υπογράψει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το 2016. Είναι ενδεικτικό επίσης ότι μόνο για την επιβολή αιτήματος ασύλου στα μεγάλα αστικά κέντρα Αθήνα Θεσσαλονίκη, οι ξεριζωμένοι αναγκάζονται να μεταβούν στη Μαλακάσα και τα Διαβατά αντίστοιχα, αντί για, τις κατατόπους, για τα κατατόπους γραφεία της υπηρεσίας ασύλου όπως ίσχυε παλιότερα, με μερικές εξαιρέσεις βέβαια, προβλέπονται από τον νόμο, όπου κρατούνται έστω και για μερικές ημέρες και σε άλλες δομές ακόμα και μήνες, φυλακισμένοι σε άθλιες συνθήκες. Και να αναφέρω εδώ πέρα και το πρόσφατο παράδειγμα που αναδείξαμε και σαν σωματείο των συνθηκών διαβίωσης στην Αμυγδαλέζα, την απουσία του γιατρού στο Προκεκά, μέσα στην Αττική. Την ώρα που στα κοντέινερ συνοστίζονταν περίπου 1.300 ετούντες άσυλο, αρκετοί από τους οποίους παραπονούνταν για εξαιρετικά μεταδεδομένες ασθένειες, που έχουν εκλείψει ως γνωστό στο γενικό πληθυσμό, και μιλάμε για τους ώρες, θυματίωση είναι τουλάχιστον. Για όλα τα παραπάνω, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες μετανάστευσης και ασύλου έχουμε εκφράσει από την πρώτη στιγμή την αντίθεσή μας. Γιατί δεν δεχόμαστε να χειροτερεύουν οι συνθήκες δουλειάς μας, γιατί αντιπαλεύουμε με τις διεκδικήσεις μας στην πολιτική που χτυπάει τα δικαιώματα προσφύγων και μεταναστών, των ανθρώπων που καλούμαστε κυριολεκτικά να αποφασίσουμε για τη ζωή τους και το μέλλον τους, σε ένα ασφικτικό πλαίσιο που γίνεται ολοένα και πιο αντιδραστικό, όσο ανθρωπιστικό περιτύλιγμα και αν του βάζουν, όσοι ευθύνονται για τους πολέμους, τη φτώχεια, τη μετανάστευση και την προσφυγιά.